Αλλά απ' την άλλη, δεν θα επιτρέψουμε, όσο υπάρχει κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, στα κυκλώματα λαχροδιακινητών να επιλέγουν για 3,5 χιλιάρικα στην τσέπη για κάθε μετανάστη ποιος θα έρθει να ζήσει στην χώρα. Κύριε Αξιόλου. Πρώτα απ' όλα, το να κάνουμε καρικατούρες στις θέσεις του πολιτικού αντιπάλου σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δεν νομίζω ότι αντιστοιχεί στην περίπτωση. Δηλαδή, το να λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ζητά σεβασμό του διεθνούς δικαίου και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη βάση των αρχών του. Της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αυτό συνιστά. Υπάρχουν δύο δικαστικές αποφάσεις, εδώ κύριε Αρκιόπουλο. Σα διακόπτω και θα το βάλετε στην απάντησή σας. Υπάρχουν δύο δικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εναντίον της Ισπανίας και εναντίον της Βόρειας Μακεδονίας που δικαίωσαν και την Ισπανία και τη Βόρεια Μακεδονία για την προστασία των συνόρων και στη συγκεκριμένη περίπτωση και για επαναπροωθήσεις από την Ισπανία προς το Μαρόκο και από την Βόρεια Μακεδονία προς την Ελλάδα. Το δικαστήριο έκανε υπέρ των μετανάστων. Μόλις νομιμοποιήσατε την πολιτική των επαναπροωθήσεων. Σας λέω το δικαστήριο. Άρα εσείς αποδέχεστε ότι η πολιτική των επαναπροωθήσεων είναι μια δόκιμη πολιτική. Αυτό ακριβώς για το οποίο σας κατηγόρησα εξ αρχής. Το δικαστήριο έκρινε για το τι κάνετε σε δύο περιπτώσεις. Εμείς δεν κάνουμε. Οι χώρες που κάνανε δικαιώθηκαν. Για το τι κάνετε επαναπροωθήσεις. Οι χώρες που δικαιώθηκαν και κάνουμε επαναπροωθήσεις. Λοιπόν. Κάνουμε pushback. Εμείς επαναπροωθήσεις. Καταρχήν, όπως έγραψε και η έκθεση της Όλαφ προχθές, το είδατε, η λέξη pushback δεν υπάρχει στην ορολογία. Για τον καθέναν σημαίνει ό,τι θέλει. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν επιτρέπουμε παράνομη είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε στη θάλασσα είτε στην ξηρά. Άρα γίνονται επαναπροωθήσεις. Δεν επιτρέπουμε, αποτρέπουμε παράνομη είσοδο. Να συνεχίσω λοιπόν. Άρα...